Ασφαλιστικά μέτρα καταθέτουν, κυρίες και κύριοι, εντωμεταξύ οι επιχειρηματίες της εστίασης σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην γίνεται διακοπή του ρεύματος στα καταστήματά τους λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την Πάτρα έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα. Πραγματικά, οι καταστηματάρχες εστίασης και στους τρεις νόμους περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σε Αχαΐα, Τολοκαρνανία και Ηλία, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής αλλά και της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας ακριβώς αυτής της ρήτρας, μιας και όπως λένε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους υπέρογκους λογαριασμούς οι οποίοι καταφθάνουν κάθε μήνα στα καταστήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό να σου δείξω ένα παράδειγμα ενός λογαριασμού που έχουμε εδώ στα χέρια μας με 7.700 ευρώ ο λογαριασμός στο ρεύμα από κατάστημα εστίασης και είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι μόλις το 12,81% του συγκεκριμένου λογαριασμού αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και άλλες συμπληρωματικές χρεώσεις ο λογαριασμός, το ποσοστό του λογαριασμού είναι 78,05%. Και βέβαια αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, καθώς το ίδιο συμβαίνει και σε αντίστοιχο άλλο λογαριασμό, όπου εδώ το ύψος φτάνει στα 4.000 ευρώ, με τα 1.000 ευρώ να είναι μόνο για το ρεύμα και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ να είναι φόροι αλλά και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.